Νομίζω ήρθε η ώρα να τους ξεσκεπάσω όλους. Όλους τους YouTubers. Για τι πράγμα μιλάω. Στην αρχή βγήκε ο Καρπούζης και έκανε ένα βίντεο που λεγόταν πώς θα βγάζουν οι YouTubers. Μιλούσε για ένα βίντεο που είχε ανεβάσει ένα κανάλι όπου λέει τα 10 κανάλια τα οποία βγάζουν τα περισσότερα λεφτά το YouTube. Και καλά ότι δεν βγάζω τόσα, δεν βγάζουν τόσα YouTubers και μακάρι να βγάζαμε τόσα και είναι πάρα πολλά αυτά τα ποσά. Και τέτοιες βλακίες για να καλύψει τον κόλο του ο Καρπούζης, νομίζω. Νομίζω γι' αυτό το έκανε, για να καλύψει τον κόλο του. Και μετά βγήκε ο Μάνος και είπε απλά τα ίδια πράγματα που είπε ο Καρπούζης, απλά τα είπε ο Μάνος. Απλά πιο family friendly δηλαδή. Και μετά βγήκε ο Τούτζε για να μας πει και τα thumbnails και το πώς μπορείς να κάνεις clickbait και όλα αυτά. Πατέρα Τούτζε. Τούτζε, είσαι ο πατέρας όλων μας. Τούτζε. Όλων των YouTuber. Τούτζε. Των κακών που κάνουν clickbait, αλλά και των καλών. Τούτζεϊ. Αμήν. Και τώρα μου πείτε, Φώτη, πού θες να καταλήξουμε όλα αυτά, πού κολλάει ο Καρπούζης, ο Μάνος και ο Τούτζεϊ. Αμήν. Ένας YouTuber που φοβάμαι να πω το όνομά του. Τον λένε Κυριάκο Βασιλείου. Όπου, τι λέει αυτός. Είναι μια σειρά που βλέπω στο YouTube που λέγεται Ζωντανά με τον Κυριάκο. Να είναι εδώ πέρα από τη λέω. Ο Κυριάκος Βασιλείου είναι πολύ καλός YouTuber. Και... Και πότε σταματάει αυτό. Μόνο 2 μήνες. Όλα αυτά τα βίντεο ανέβασε σε 2 μήνες. Ο Κυριάκος είναι hustle, κάνει hustling, grinding. Γενικά όλοι αυτοί πάνε και λένε ότι δεν βγάζουν λεφτά το YouTube και το ένα και το άλλο και είναι πολύ λίγα και ότι κάνω sponsors για να βάλω περισσότερα λεφτά και μαλακίες. Δεν έχετε ιδέα. Ούτε εγώ είχα ιδέα ότι έβγαζα τόσα πολλά λεφτά το YouTube μέχρι που είδα τον Κυριάκο. Ζωντανά με τον Κυριάκο. Πάμε να δούμε. Να το πω το θέμα αυτό, γιατί πολλοί δεν το ξέρετε. Ο AZ Pebble παίρνει λεφτά από διάφορα κανάλια. Έχει ανοίξει 4 κανάλια για να μαζεύει 1500 ευρώ το χρόνο. Όχι, να μαζεύει 100.000 ευρώ. Γιατί κάθετε εσείς οι βλάκες. Γιατί κάθετε εσείς οι βλάκες. Βλάκες. Και υποτίθετε, το λέω για όλους, που και μπαίνετε μένα στο κανάλι του, βλέπετε τα βίντεο, αλλά όπως είπε ο Τούτζεϊ, όπως είπε ο Τούτζε σε βίντεο, πρέπει να βάλω μια φωτογραφία εδώ στο βίντεο του Τούτζε που δείχνω. Πρέπει να βάλω μια εικόνα του Τούτζε. Αλλά χέστο. Τι κάνει! Είναι, λοιπόν, απλά το βρήκα υπερβολικά αστείο. Με καλύτερα memes που έχω βρει ποτέ. Κάνει ένα Google Hangout, δεν μπορείς να βάλεις φωτογραφίες, ξέρω εγώ και τέτοια. Πρέπει να βάλω μια εικόνα του Τούτζε. Αλλά χέστο. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Ο Τούτζεϊ έβαλε ένα βίντεο του και λέει ότι κάποιοι YouTuber βάζουν παραπληκτικούς, πως το είπε, ναι, τίτλους. Τέλος πάντων. Δηλαδή είναι σαν εγώ να σας λέω ότι θα μιλήσουμε για... Θα μιλήσουμε, ας πούμε, για drone και να σας λέω, γεια σας παιδιά, είμαι ο Κράτης Βασιλείου, σήμερα θα σας πω ότι είμαι ο γαμάτος και τέτοια. Τσουπ, τα πήρα τα λεφτά μου από το YouTube. Τα δύο λεπτά από κάθε προβολή. Δηλαδή... Δύο λεπτά αναπροβολή. Πες ότι βγάζω 1,5 εκατομμύριο προβολές το μήνα. 0,02 επί. Ωραία. Και πόσα λεφτά βγάζω το μήνα? 30.000 ευρώ. 30.000 χτυπάω από το summer. Γύρω στα 2 ευρώ την ημέρα. Λίγα. Άρα αυτός που έχει εκατομμύριες προβολές θα πάρει όση την ημέρα μαντέψτε. Όπα. Όσοι έχουν εκατομμύρια προβολές βγάζουν παραπάνω. Δηλαδή εγώ πόσα βγάζω. Κυριάκο, πες μου πόσα βγάζω. Κυριάκο, περίμενε. Κυριάκο, θα σου ανάψω. Κυριάκο. Πες το. 1500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Έφτυσε τα πάντα. Όχι ρε μαλάκα, ποιος τα καθαρίζει τώρα όλα αυτά. Για πάμε άλλη μια.
1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Το ξέρω, γιατί παίρνουν 17.000 άτομα μέσα και όλα από αυτά παίρνουν 2 λεπτά το καθένα άτομο. Κάντε την πράξη, για να δείτε πόσα λεπτά... Όπα. Την πράξη. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Κυριάκο, η απάντηση σε αυτό εδώ πέρα είναι... 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Ωραία. Δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Ο Κυριάκος έχει δίκιο. 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Εάν κάνεις την πράξη ότι το κάθε άτομο από το κάθε view παίρνεις 2 λεπτά επί 17.000 άτομα που θα μπουν να δουν το βίντεο και σου παίρνεις εκατομμύρια προβολές, θα έχεις 17.000 προβολές, τέλος. Και η απάντηση είναι... 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Δηλαδή αν έχει 35.000 εκατομμύρια προβολές όπως ο Παντελίδης, θα πάρει να γίνει πλούσιος. Α! Τόσο απλό! 35.000 εκατομμύρια προβολές. Ο Παντελίδης έχει 35.000 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Λογικά αυτό λέει. Όπα! Κι όμως! 35.000 εκατομμύρια views! Γάμο το πλυντήριό μου! Ας συνεχίσουμε. Ο Παντελίδης θα πάρει να γίνει πλούσιος. Ναι, θα γίνει πλούσιος. Συνεργάζεται και με εταιρεία και θέλω να πω... Όπα. Και εγώ συνεργάζομαι με εταιρεία, αλλά τι θες να πεις με αυτό. Συνεργάζονται με εταιρεία και χτύπα ξύλο, φύγουν από τη ζωή. Άμα πεθάνω σαν τον Παντελίδη θα γίνω πλούσιος. Η εταιρεία... Ναι! Το YouTube παίρνει όλη την περιουσία του και τα λεφτά που έχει στην τράπεζα και τα σπίτια του, ας το πούμε έτσι. Θα μου πάρουνε τα αμάξια μου, τα σπίτια μου και τα λεφτά μου. Δεν πρέπει να πεθάνω. Έχω κάνει συμβόλαιο με τον σατανά! Στο διάλο να πούμε. Χαμώ το σπίτι. Και μου έχει πει η μάνα μου την υπογραφή και την μπούτσα σου να προσέχεις που τη βάζεις. Αλλά εγώ δεν την άκουγα. Να σε καλά ρε Κυριάκο, να σε καλά Κυριάκο. Ρε Κυριάκο πες μου κι άλλα ρε φίλε μου. Με έχεις κάνει να βγάλω τα γυαλιά μου και να ανάψω ένα κερί. Για σένα ρε φίλε, για σένα. Η εταιρεία. Γιατί δεν συνεργαζόμαστε τα μικρά κανάλια με εταιρείες και αν γίνουμε μεγάλοι. Γιατί όταν πεθάνεις θα σου πάρει το YouTube η εταιρεία που συνεργάζεσαι μαζί της και συνεργάζεται με το YouTube η εταιρεία. Κάτσε. Τι, βασικά είσαι ο Κυριάκος, ξέρεις τι λες. Προχωράμε. Θα σου πάρουν το κανάλι. Θα μου πάρουν το κανάλι. Αν πεθάνω, από πού και ως που να μου πάρεις το κανάλι και τα λεφτά μου και τα σπίτια μου ρε YouTube επειδή πέθανα. Αυτά ήθελα να πω, να ξέρετε τι συμβαίνει στο YouTube. Θα κάνω ένα βίντεο για το Zipeble. Για να εξηγηθεί το πράγμα. Εγώ του το είπα. Αν δεν μου κάνει subscribe, εντάξει. Αλλά επειδή με έβρισε έτσι και μου είπε κάτι από μου αρχίζει, δεν θέλω να το πω. Είναι μικρά παντάκια τώρα. Μαντέψεις μου. Μου και μου. Μου. Και αν βάλετε ένα like, σε καταλήξετε. Μου λέξη. Ξεκινάει από μου. Μη όμικρον ύψιλον. Ή ξεκινάει από μου. Μη. Ή μαλάκα ή μουνή. Τέλος πάντων αυτό το άτομο τώρα μένει στο Μενίδη. Και μετά είπα εγώ από μέσα μου ότι μένει στο Μενίδη. Ήρθε εμένα να μου πει αυτή τη λέξη. Εγώ ήθελα να του πω ρε Μενιδιάτη, δεν κοιτάς να πάρεις καμία δόση και να εξεδώσεις. Τι κάνω με τη ζωή μου ρε μαλάκα, τι βλέπω ρε. Και πριν το κλείσω αυτό το βίντεο ρε φίλε, θέλω να σας πω πώς έμαθα αυτό το διαμάντι, τον Κυριάκο. 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Ήτανε πολύ απλό, τσεκάρετε. Μου εμφανίζεται στην αρχική μου ευτύχηση μπλέτσας. Επειδή τον έχω κάνει subscribe, είδα ένα βίντεο που λεγόταν Ανάτο, Αγίου Βαλεντίνου στο αεροπλάνο. Αυτό το βίντεο είχα δει. Γεια σου ρε ευτύχη χαρμάνη. Και πηγαίνω στα σχόλια από κάτω και βρίσκω αυτό. Γεια ευτυχάρα μου. Γεια σου Κυριάκο. Και κάπως πιάνει το πλυντήριο. Έχω ένα πτώμα στο πλυντήριο ρε φίλε και κάνει πάρα πολύ θόρυβο οπότε το ανάβω. Και γράφει από κάτω ο Κυριάκος. Τι κάνεις, σε έχω βάλει σε μια σειρά ελληνικός τουρισμός. Και σκέφτομαι εγώ. Λέω, πες μου ότι απλά δεν ανέβασε το βίντεο του στο κανάλι του Κυριάκος. Και η απάντηση είναι Κυπριακός τουρισμός στην Καλαμάτα. Σε κόλα γαμώτο. Απλά ανέβασε το βίντεο του Ευτύχη Μπλέτσα. Και τα σχόλια είναι ακόμα καλύτερα. Ποιος είναι αυτής ο Ευτύχης? Ναι.
Τι ναι ρε, σε ρωτάει ποιος είναι ο ευτύχης. Αυτός πως κατάλαβε τι εννοεί. Τι σκατά. Ή πάρε λόγο από τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος μοιράζει αγάπη. Απλά τα παρατάω. Φίλε, γάμισε το. Κυριάκο προσκυνάω. Εδώ τελειώνει το βίντεο, προσκυνάω. Ξέρεις τι, θα διαβάσουμε λίγα ακόμα σχόλια. Σχολιάζοντας διάφορα τέλος πάντων, αυτό θέλει να πει. Και ξεκινάμε από κάτω-κάτω. Λέει ο Κυριάκος μας. Ο Κυριάκος μας, ο καλακάρης μας. Παιδιά, κάντε σε εγγραφή. Αλλά δεν έχουν όλοι καλό περιεχόμενο. Είναι καλός ο Κυριάκος, ρε φίλε. Είναι ψυχούλα. Λέει, κάντε subscribe και στον άλλο που δεν έχει καλό περιεχόμενο, ρε φίλε. Κάντε, ρε φίλε. Να χαρεί λίγο, ρε φίλε. Του φτιάξουμε την ημέρα. Και μάλλον, ρε φίλε, ο Κυριάκος έκανε ένα diss στον Fire Captain. Άντε, βρε, σχολιάζει το δικό μου κανάλι. Βλέπει το δικό σου μαλακία κανάλι σου και ο οποίος νομίζει ότι έχω δίκιο να κάνει like. Ναι, έπρεπε να βάλει και αυτό με τα likes μέσα. Και λέει εδώ πέρα ο Τζερόνιμο, αφού με σχολιάσει και θα σχολιάσω και εγώ μαλακισμένο. Και είναι σε φάση, αγάπη μόνο, Κυριάκος. Αγάπη μόνο. Μοιράζω αγάπη. Πάρτε αγάπη. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω αυτό το βίντεο να φτάσει στις 150.000 εκατομμύρια likes αναπροβολή. 1.500.000 εκατομμύρια ευρώ αναπροβολή. Ο λόγος που ήθελα να σχολιάσω αυτό το βίντεο, πέρα από το ότι είναι αστείο. Είναι αστεία όλα αυτά εδώ πέρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ τα βρίσκω πολύ αστεία όλα αυτά που έδειξα σήμερα σε αυτό το βίντεο. Αλλά πέρα από το ότι είναι αστείο, αν το σκεφτείς λίγο περισσότερο, υπάρχουν άτομα που όντως θα πιστεύουν όλα αυτά. Σε φάση το ότι εάν έχεις συμβόλαιο με το YouTube και πεθάνεις, θα σου πάρουν τα λεφτά και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, κάποιος πιστεύει ότι οι YouTubers στην Ελλάδα έχουν λεφτά, αυτοκίνητα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ρε φίλε. Απλά γάμισε το. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά βγάλετε συμπέρασμα μόνοι σας. Κυριάκος αγαπάω. Τα λοιπά, λοιπόν, η φορά κινητό σε γαμάω. Πλυντήριο σε γαμάω. Γεια σας. 150.000 εκατομμύρια. 1.500.000 εκατομμύρια.